που διαλύουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Μακριά όμως και από τις λαϊκιστικές κορώνες δεξιάς και αριστερής προέλευσης που αρνούνταν αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αναγκαίες και για την αποφυγή της χρεοκοπίας αλλά και για την ανασυγκρότηση της χώρας με άρση των στρεβλώσεων και των παθογενειών του μοντέλου ανάπτυξης που υπήρξε στον τόπο μας. Φίλοι και φίλες, από την ίδρυσή μας έως σήμερα κάναμε πολλά. Για αυτή την κοινή μας πορεία, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Εξηγούμε. Έχω πλήρη συνέστηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα το κόμμα. Έχω συνέστηση των υποκειμενικών αδυναμιών, των ανεπαρχιών και γιατί όχι των λαθών μας. Όμως ξέρω ότι προσπαθήσαμε κόντρα στο ρεύμα, ότι δώσαμε έναν δύσκολο αλλά και άνισο αγώνα. Ξέρω ότι οι επιλογές μας προέκυπταν με ευθύνη και ανιδιοτέλεια, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της χώρας και των εργαζομένων. Ξέρω και ξέρουμε ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Νιώθω υπερήφανος που εν μέσω της κρίσης, όταν άλλοι διακήρυταν πως δεν υπήρχε εναλλακτική πολιτική, όταν πολλοί φλέρταραν με τον λαϊκισμό κάθε απόχρωσης, εμείς κάναμε λόγο για έναν άλλον δρόμο. Δεν αποδεχθήκαμε τον συντηρητισμό, αλλά και δεν υποκύψαμε στην ευκολία του προεκλογικού λαϊκισμού. Τότε, φίλοι και φίλες, τότε, το 2012, παρουσιάσαμε ένα νέο πολιτικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Ένα σχέδιο που αναγνώριζε το δεσμευτικό πλαίσιο της χώρας και ταυτόχρονα επιχειρούσε να το αλλάξει. Δεν ψηφίσαμε τα μνημόνια, διότι βλέπαμε ότι ήταν μια συνταγή λανθασμένης και άδικης πολιτικής. Υποστηρίξαμε την σταδιακή απαγκίστρωση από τους επαχθείς όρους, παράλληλα βέβαια με την προώθηση δημοκρατικών και εξυγιαντικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία. Όταν οι περισσότεροι επένδυαν στην πόλωση και στις μετοπικές συγκρούσεις, ήμασταν εμείς το κόμμα της λογικής που προέτασε το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας και όχι τα κομματικά κέρδη. Μετεκλογικά, όταν η χώρα κινδύνευε να βγει έξω από την Ευρωζώνη, ακυρώνοντας μια μεγάλη ιστορική κατάκτηση, ήμασταν και πάλι εκεί. Δεν μας συγκίνησε ξαφνικά η κυβερνητική εξουσία. Ήταν στάση εθνικής ευθύνης για να μην συμβάλλουμε στην παράταση της αβεβαιότητας. Δεν μείναμε έξω από το πρόβλημα για να μην κινδυνεύσουμε. Αποφασίσαμε να εισέλθουμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με δυνάμεις, το γνωρίζετε, που μας χώριζαν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Στόχος μας ήταν η διασφάλιση της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, που δεν ήταν αυτονόητη τότε, και η προώθηση μιας επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Προτάξαμε τα μείζωνα, τα συλλογικά και όχι τα ελάσσονα. Δεν προτάξαμε κομματικά συμφέροντα. Φίλοι και φίλες, συμμετέχοντας στην κυβέρνηση είχαμε αποφασιστική συμβολή στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δώσαμε μάχες για αλλαγές στο πρόγραμμα προσαρμογής, πετυχαίνοντας επιμέρους διορθώσεις. Ξεκινήσαμε διαρθρωτικές αλλαγές. Προετοιμάσαμε την ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική στάση της χώρας μας έναντι της Τρόικας. Δώσαμε μάχη για ισοδύναμα μέτρα. Είναι αλήθεια όμως, φίλοι και φίλες, ότι συνολικά δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την χειροτέρευση των συνθήκων ζωής και την λήψη άδικων μέτρων. Δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε ως επιταχυντής για την προώθηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Υπήρχαν βεβαίως αντικειμενικοί περιορισμοί.
το ευρωπαϊκό περιβάλλον των συντηρητικών πολιτικών, η δημοσιονομική στενότητα και η δυνατότητα των δύο άλλων εταίρων να συγκροτούν κοινοβουλευτική πλειοψηφία χωρίς εμάς, χωρίς τη Δημοκρατική Αριστερά. Είχαμε όμως και σημαντικές υποκειμενικές αδυναμίες. Κάναμε και λάθη, όμως δεν ενσωματωθήκαμε στον κυβερνητικό και στις συντηρητικές πολιτικές. Η αποχώρησή μας από την κυβέρνηση προέκυψε ακριβώς διότι τα πράγματα κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση σταδιακά, η κυβέρνηση συνεργασίας, σταδιακά μετατράπηκε σε μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξε σαφής συντηρητική στροφή η οποία συνοδεύτηκε με συστηματική απόρριψη των προτάσεων της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε πράγματι χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Όμως ας θυμηθούμε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον και σε ατμόσφαιρα αφόρητων, κυριολεκτικά αφόρητων πιέσεων. Μετά την αποχώρησή μας διατυπώσαμε την πρόταση του προοδευτικού τρίτου πόλου μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος μας ήταν η μετατόπιση του άξονα των πολιτικών σε προοδευτική κατεύθυνση μέσα από την αλλαγή των συσχετισμών. Μια πρόταση που είχε ανάγκη η χώρα, καθώς στόχευε στην αλλαγή αυτή η πρόταση των πολιτικών χωρίς την επαναφορά λαϊκιστικών και κρατικιστικών στερεοτύπων. Αυτή την πολιτική δεν καταφέραμε να την προωθήσουμε με επάρκεια. Και είναι αλήθεια. Υπήρξαν σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες. Ζήσαμε όλη την επίθεση που δέχτηκε το κόμμα μας. Η εικόνα που μεταδίδονταν δεν ήταν το τι έκανε και έλεγε το κόμμα μας. Ήταν η εικόνα μιας διαρκώς σφάλουσας και σπαρασόμενης από εσωτερικές έριδες Δημοκρατική Αριστερά. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Είχαμε και ελλείψεις. Είχαμε και αντιφάσεις. Προτείναμε αλλαγή πολιτικών, αλλά δεν προβάλαμε με καθαρό και άμεσο τρόπο την ανάγκη αλλαγής της κυβέρνησης. Επαγγελθήκαμε έναν δρόμο διαφορετικό, πιάνοντας και πάλι το προεκλογικό νήμα των προτάσεών μας, αλλά δεν παρουσιάσαμε στην καθημερινή πολιτική ένα στιβαρό διακριτό στίγμα ως δύναμη δημοκρατικού μεταρρυθμισμού και σύγχρονων προοδευτικών αλλαγών. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, συγκροτήσαμε την προοδευτική συνεργασία με χρονική καθυστέρηση. Η συνεργασία αυτή αντιμετωπίστηκε ως συνεργασία με ορισμένα πολιτικά στελέχη και όχι ως συνάντηση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορέσαμε έτσι να δώσουμε την εικόνα μιας συμπαράταξης που ανταποκρίνεται στο αίτημα της ανανέωσης της πολιτικής. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε έναν προνομιακό χώρο για μας, ένα χώρο που κατευθύνθηκε σε νεοπαγιές πολιτικές επιλογές, παρά τις όποιες ασάφειες είχαν αυτές. Με την είσοδο και έξοδο από την κυβέρνηση και στη συνέχεια, με την προσπάθεια συγκρότησης του προοδευτικού πόλου, επιλέξαμε έναν δρόμο δύσκολο, έναν δρόμο υψηλών απαιτήσεων. Οδηγηθήκαμε μέσα σε συνθήκες άνησης πάλι στην εκλογική ήττα. Όμως, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η Δημοκρατική Αριστερά ήταν ένα κόμμα χρήσιμο για την ελληνική κοινωνία. Προσέφερε στα 4 αυτά χρόνια από την ίδρυσή της. Πιστεύω πως ναι. Σίγουρα ναι. Είμαστε η πολιτική δύναμη, εκείνη η πολιτική δύναμη που εισήγαγε χρήσιμες ιδέες και πρακτικές στην ελληνική κοινωνία. Αναδείξαμε τον διτό χαρακτήρα της κρίσης ως κρίσης ελληνικής και ταυτόχρονα ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση την ανάγκη αφενός να διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουμε συστηματικά μια άλλη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου να προχωρήσουμε σε αλλαγές στη χώρα μας. Αλλαγές που θα αντιμετώπιζαν τις στρεβλώσεις του μοντέλου ανάπτυξης.
είμαστε η πολιτική δύναμη που μίλησε έγκαιρα και περιέγραψε τις απαραίτητες αλλαγές για τη χώρα. Αλλαγές σε δύο επίπεδα. Από τη μια, αυτονόητη εξυγχρονισμή, απαραίτητη για ένα σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος του 21ου αιώνα. Από την άλλη, μεταρρυθμίσεις με πολιτικό δημοκρατικό περιεχόμενο. Είμαστε η πολιτική δύναμη που ανέδειξε και πάλεψε για την προώθηση προοδευτικής πολιτικής μέσα στην κρίση. Με την διεκδίκηση της αλλαγής του προγράμματος προσαρμογής, ώστε να συνδεθεί με την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Με τη διεκδίκηση μιας νέας σχέσης με τους εταίρους, που να στηρίζεται στην αυτονομία της ελληνικής κυβέρνησης και αποθέσει η αυτονομία η κυβέρνηση να καθορίζει την πολιτική της, παίρνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί. Με την ανάδειξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα για την καταπολέμηση της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Αναδείξαμε την προσήλωσή μας στις δημοκρατικές μεθόδους των αλλαγών με εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου χωρίς αυταρχισμό. Φίλοι και φίλες, είμαστε η πολιτική δύναμη των πολιτικών συνενέσεων, των ευρύτατων συμπαρατάξεων, διότι γνωρίζουμε πως η χώρα για να βγει από την κρίση χρειάζεται να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Προσπαθήσαμε. Άλλες φορές επιτυχώς και άλλες ανεπιτυχώς. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το παράδειγμα. Και κάτι ακόμη. Είμαστε ένα κόμμα που με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης βρισκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Σταθερά. Τόσο σε θεσμικό όσο όμως και στο κοινωνικό επίπεδο. Στις αιτίες δηλαδή που δημιουργούν και τροφοδοτούν αυτά τα φαινόμενα. Επαναφέραμε στο δημόσιο λόγο την ανάγκη ανασυγκρότησης του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της πολιτικής οικολογίας με προοδευτικό περιεχόμενο. Σήμερα δεν φτάνει να αναλύσουμε τις αιτίες της ήττας. Θα το κάνουμε άλλωστε με αίσθημα ευθύνης μπροστά στη συλλογικότητά μας τις επόμενες ημέρες. Με τρόπο νυφάλιο και χωρίς προκατασκευασμένες ερμηνείες και ναρκισιστικές επιβεβαιώσεις. Απαλλαγμένοι από προσωπικές δυσαρέσκειες, χωρίς μάχες χαρακομμάτων, χωρίς πρόταξη προσωπικών στρατηγικών, με τρόπο που θα προφυλάσει τη δημοκρατική αριστερά. Λάθη, όπως σας είπα, έγιναν και θα γίνονται. Και κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο. Εδώ όμως βρισκόμαστε για χάρη της χώρας και της κοινωνίας. Το κρίσιμο ζήτημα όμως είναι να πάρουμε θέση, να τοποθετηθούμε για τη συνέχεια από εδώ και στο εξής. Να τοποθετηθούμε και να πούμε αν με αυτό το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα, κλείνει οριστικά ο κύκλος της δημοκρατικής αριστεράς. Αν αυτή η ήττα που υπέστη η δημοκρατική αριστερά στις ευρωεκλογές είναι αναστρέψιμη. Όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αποδεικνύουμε έμπρακτα τη θέλησή μας για την συνέχεια της κοινής μας υπόθεσης. Υπόθεση όχι κομματικού πατριωτισμού. Υπόθεση όμως αξιών, υπόθεση πολιτικών για τη χώρα και την κοινωνία. Το συνέδριό μας είναι κομβικό. Να δούμε τα λάθη, να εξετάσουμε τις αδυναμίες, να εξετάσουμε τις υστερήσεις και να προτείνουμε αλλαγές. Ναι, να το κάνουμε. Να αποφύγουμε όμως μια μονοσήμαντη και στήρα αναδίπλωση. Να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των ανθρώπων και των ιδεών, ώστε να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε. Να αναμετρηθούμε με το βάρος της ιστορίας, το βάρος των ευθυνών, αλλά και τις προοπτικές. Παρά τις δυσκολίες, συντρόφισσες και σύντροφοι,
Παρά το άσχημο αποτέλεσμα των εκλογών, αξίζει να προσπαθήσουμε. Αξίζει να σχεδιάσουμε το μέλλον. Να κινήσουμε και πάλι το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Να στρέψουμε το ενδιαφέρον τους και τις επιλογές τους προς εμάς, προς τη δημοκρατική αριστερά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο πυρήνας των ιδρυτικών μας ιδεών που αποτυπώθηκε στις θεμελιώδεις αρχές δημοκρατικός σοσιαλισμός, αριστερός ευρωπαϊσμός, μεταρρυθμιστική στρατηγική οικολογική εγρήγορση είναι και παραμένει στοιχείο της ταυτότητάς μας. Δηλώνουμε με την παρουσία και την δράση μας μια δύναμη που παλεύει σταθερά ενάντια στις ανισότητες, μια δύναμη που βλέπει στον πυρήνα των προβλημάτων, καθώς όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου της κοινωνίας συγκεντρώνεται στα χέρια ολίγων. Και βεβαίως, δηλώνουμε με την παρουσία μας ότι στην ατζέντα μας, στη διεκδίκησή μας, βρίσκεται και το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας, παράμετροι καθοριστικοί για κάθε πολιτικό σχέδιο και αναπτυξιακό πρότυπο. Η παρουσία της δημοκρατικής αριστεράς, φίλοι και φίλες, εκπροσωπεί αυθεντικά στην πολιτική ζωή της χώρας τον ευρωπαϊσμό. Σήμερα που η κυριαρχία των συντηρητικών πολιτικών ενισχύει τον ευρωσκεπτικισμό και απομακρύνει τους πολίτες από το ευρωπαϊκό όραμα, εμείς επιμένουμε αταλάντευτα στον ευρωπαϊκό δρόμο και συντασσόμαστε με την πολιτική της ενοποίησης της Ευρώπης. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να υπάρξει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Μέσα από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, μέσα από τον κοινό τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων θεμάτων, των θεμάτων του χρέους, της ανεργίας, της αναθεμελίωσης του κράτους πρόνοιας, της μετανάστευσης, της φτώχειας, των εργασιακών σχέσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημοκρατικής διαχείρισης της γνώσης. Φίλοι και φίλες, η δημοκρατική αριστερά είναι παρούσα σήμερα, αναδεικνύοντας ένα διαφορετικό δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Ένα δρόμο που παρεμβαίνει στη σχέση ενδογενών αιτιών και εξωγενών παραμέτρων, οι οποίες οδήγησαν την χώρα στο χείλος του γκρεμού. Διότι η ανάγνωση που επικεντρώνει μόνο στις αδυναμίες της Ευρωζώνης και στην κυριαρχία μιας νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, είναι στρεβλωτική της πραγματικότητας. Η πρότασή μας αναδεικνύει έναν διαφορετικό δρόμο δημοσιονομικής προσαρμογής. Ένα δρόμο που θα προστατεύει από τις περικοπές κρίσιμα κοινωνικά υποσυστήματα. Θα επιμερίζει δίκαια τα βάρη και θα ρίχνει το βάρος στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών και των εξυγχρονισμών στο κράτος και την οικονομία. Μεταρρυθμίσεων με εξυγιαντικό χαρακτήρα που θα επενεργούν συνολικά θετικά στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση και θα ελαφρύνουν τα βάρη για τους πολλούς. Αυτή άλλωστε ήταν και η κεντρική ιδέα του δικού μας προγραμματικού λόγου. Αυτή η πολιτική που εμείς επιλέξαμε, αναδείξαμε και αγωνιστήκαμε για την υλοποίησή της παραμένει επίκαιρη παρά το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε μέσα σε πραγματικές δύσκολες συνθήκες να την προωθήσουμε με επάρκεια. Δεν είναι κομματική αυταρέσκεια, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι η επίδραση των προτάσεων της δημοκρατικής αριστεράς είναι μεγαλύτερη από το κακό εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματός μας, η κόκκινη κλωστή που συνέχει τη δημοκρατική αριστερά και συνδέει όλους εμάς, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, είναι αυτές οι αξίες, αυτές οι προγραμματικές θέσεις και προτάσεις, αυτά τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αυτή η πολιτική ταυτότητα. Μπορεί ορισμένες φορές να μας ξεπέρασαν οι εξελίξεις.
Μπορεί να μην ανταποκριθήκαμε επαρκώς στις ανάγκες των καιρών, να δείξαμε υστέρηση και ολιγορία. Πιστεύω όμως βαθιά πως η στρατηγική μας τοποθέτηση επί της ουσίας της πολιτικής ήταν και παραμένει σωστή. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα καμιά πολιτική δύναμη δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνη της, χωρίς συμμαχίες, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις και μείζονες συμφωνίες. Ο καιρός της παντοδυναμίας ενός πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος, μιας μονοκομματικής κυβερνητικής εξουσίας, έχει παρέλθει. Ο καιρός όπου όλα αποφασίζονταν στο εσωτερικό της χώρας, και αυτός έχει παρέλθει. Πολυεπίπεδες διασυνδέσεις έχουν από χρόνια διαμορφώσει ένα πλέγμα αλληλεξαρτήσεων, το οποίο δεν μπορεί, αλλά και δεν πρέπει να αγνοείται. Είναι επίκαιρη και επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους και προοδευτική ανασυγκρότηση με μεγάλες δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Παρέμβαση στο χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων και την κοινωνική διάσταση της ανασυγκρότησης σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, με μείωση των ανισοτήτων και εμβάθυνση της δημοκρατίας. Όμως, φίλοι και φίλες, τι είναι σήμερα προοδευτικό? Ποιο θα ήταν ένα προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας στις βασικές του γραμμές? Η προοδευτική πολιτική δεν μπορεί να παραβλέπει τις αντικειμενικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των πιστωτριών χωρών και την υπαρκτή δημοσιονομική στενότητα. Μπορεί όμως να αγωνίζεται, για να αλλάξει τους όρους που σχετίζονται με το διεθνές πλαίσιο. Μπορεί να προχωρήσει σε εσωτερικές αλλαγές πολιτικής, στα πεδία του εξυγχρονισμού, της αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, της κατανομής των βαρών και της διάχυσης των ωφελιών, ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια σύγχρονων και ρεαλιστικών περιορισμών που κάθε φορά θα υφίστανται. Προοδευτικό είναι να αναγνωρίζεις και να αγωνίζεσαι για την αντιμετώπιση μεγάλων θεμάτων της χώρας με ευρύτερες συνενέσεις. Προοδευτικό είναι να διεκδικείς μια νέα συμφωνία με τους εταίρους που θα μειώσει δραστικά το συνολικό ποσό του χρέους, μακριά όμως από αντιλήψεις εύκολων και ευρύχωρων μονομερών ενεργειών. Προοδευτικό είναι να διεκδικείς ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ουσιαστικό που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή όθηση της χώρας με παρεμβάσεις που θα δημιουργούν βιώσιμες δραστηριότητες. Μακριά όμως από τη λογική της διανομής ευρωπαϊκών πόρων σε δράσεις χαμηλής αποτελεσματικότητας. Προοδευτικό είναι να αναγνωρίζεις την ανάγκη για πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά να διεκδικείς τη συνδυαστική χρήση των μέτρων δημοσιονομικής, εισοδηματικής και νομισματικής πολιτικής με στόχο την γρήγορη, την ταχή ανάκαμψη της οικονομίας. Προοδευτικό δεν είναι να προτάσεις κρατικιστικές λογικές με απλοϊκά σχήματα ενίσχυσης της ζήτησης. Προοδευτικό δεν είναι να υιοθετείς όλα ανεξαιρέτως τα αιτήματα, είτε αυτά είναι κοινωνικά δίκαια, είτε όμως και συντεχνιακά. Προοδευτικό δεν είναι να υπόσχεσαι σήμερα όσα αύριο θα αναιρέσεις. Από αυτές τις παθογένειες πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγει ο τόπος. Και η στιγμή είναι τώρα. Φίλοι και φίλες, η αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση προϋποθέτει αλλαγή κυβέρνησης. Το σημερινό κυβερνητικό σχήμα δεν θέλει και δεν μπορεί να εφαρμόσει προοδευτική πολιτική. Η δημοκρατική αριστερά σέβεται τους θεσμούς, αλλά η πολιτική σταθερότητα δεν ταυτίζεται με τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Είναι αυτή η πολιτική που προκαλεί την κοινωνική αποσταθεροποίηση. Είναι αυτή η πολιτική που οθεί τα πράγματα σε πολιτική αλλαγή. Η εξάντληση της τετραετίας από τη σημερινή κυβέρνηση
δεν εγγυάται την αλλαγή των ασκουμένων πολιτικών. Λέμε ναι στην αλλαγή κυβέρνησης για την αλλαγή πολιτικών σε προοδευτική κατεύθυνση, με σταθερή την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και ρεαλιστική προσέγγιση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να κυριαρχηθεί από κομματικά παιχνίδια. Τίποτε δεν κατησχύει των θεσμών και η εκλογή πρέπει να γίνει στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Ο επικαθορισμός των πολιτικών εξελίξεων από το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ήδη επιχειρείται, θα επιφέρει μια προεκλογική διελκυστίνιδα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά τα ζητήματα έως τον Ιανουάριο του 2015. Διευκρινίζω όμως, η Δημοκρατική Αριστερά δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαδικασία συναλλαγής με την κυβέρνηση για την απόσπαση κομματικού ωφέλους. Δεν θα συμβάλλουμε στην παράταση αδιέξοδων πολιτικών όπως αυτές που ακολουθούνται. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση στη διαδικασία της προεδρικής εκλογής να περιμένει να υπάρξουν συνενέσεις και συμπτώσεις όπως αυτές που απαιτεί το Σύνταγμα τη στιγμή που οι πολιτικές συνεχίζουν να διευρύνουν τα κοινωνικά ρήγματα. Οι εκλογές δεν αποτελούν γεγονός που προκαλεί αστάθεια. Δεν είναι η πιθανότητα των εκλογών που προκαλεί τριγμούς και αποσταθεροποίηση. Είναι το εντυνόμενο, φίλοι και φίλες, και διωγγούμενο ρεύμα δυσαρέσκειας και δυσφορίας των πολιτών που αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση και φέρνει την πιθανότητα εκλογών πλησιέστερα. Η κυβέρνηση είχε την δυνατότητα και την ευκαιρία να διαμορφώσει συνθήκες συνενέσεων και πλατιών πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών. Επέλεξε διαφορετικά. Η καταψήφιση εκ μέρους μας οποιασδήποτε πρότασης καταθέσουν οι εταίροι της κυβέρνησης για την προεδρική εκλογή πρέπει να θεωρείται με αυτές τις παραμέτρους δεδομένη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, από τις αρχές του χρόνου επαναλαμβάνω ότι είμαι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Επαναλαμβάνω ότι ενδιαφέρομαι για την ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Αριστεράς στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ενδιαφέρομαι για την ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ενδιαφέρομαι για τη δημιουργία των προϋποθέσεων προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Όλα τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Επιτρέψτε μου, δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτε. Στην πορεία μου, και πάλι επιτρέψτε την προσωπική αναφορά, όλα αυτά τα χρόνια απέδειξα ότι μπορώ να λάβω αποφάσεις με πολιτικό κόστος. Αποφάσεις κόντρα στο ρεύμα. Αποφάσεις με αξίες και αρχές. Και όχι αποφάσεις ιδιοτέλειας και προσωπικού συμφέροντος. Φίλες και φίλοι, η Δημοκρατική Αριστερά, παρά το μικρό εκλογικό της μέγεθος, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία. Διατηρούμε ζωντανό το διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που δυνητικά μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή τη νέα προοδευτική πλειοψηφία. Στόχος μας δεν είναι απλά να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε για μια νέα Ελλάδα σε μια προοδευτική, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία. Αυτός ο στόχος είναι μεγάλος και απαιτεί συγκλήσεις προοδευτικών δυνάμεων. Συγκλήσεις που προσθέτουν και δεν αφαιρούν, που αθροίζονται μεν αλλά δεν ομογενοποιούνται, που συμβάλλουν θετικά αλλά δεν αφομοιώνονται.
Έχει νόημα η συμμετοχή της δημοκρατικής αριστεράς σε μια τέτοια ευρύτερη συνεργασία και έχει νόημα αν μεταφέρει μαζί της τις δικές της αξίες, τις δικές της προτάσεις, τις δικές της αποσκευές από την πορεία όλων αυτών των χρόνων. Ισότιμη συνεργασία και όχι απλή προσχόληση στον κορμό του πρώτου κόμματος. Αυτό είναι το ωφέλιμο για τη χώρα. Ισότιμη συνεργασία που θα στηρίζεται σε αναλυτική προγραμματική συμφωνία, η εφαρμογή της οποίας θα ελέγχεται. Η δική μας συμμετοχή σε μια πιθανή προοδευτική κυβέρνηση στοχεύει στην καθιέρωση μιας νέας αντίληψης για την πολιτική που να υπηρετεί το γενικό συμφέρον και να το υπηρετεί επί της ουσίας, που να δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Δεν αφορά σε κομματική και προσωπική επιβίωση ουδενός και ουδεμιάς. Η δημοκρατική αριστερά, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε πείσμα όσων εύχονται τη διάλυσή της ή προεξοφλούν την διάχυσή του σε άλλους πολιτικούς φορείς, διατηρεί η δημοκρατική αριστερά την πολιτική και οργανωτική της αυτοτέλεια. Πριν από τις ευρωεκλογές συγκροτήσαμε την Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία, που δεν είχε το εύρος που επιθυμούσαμε και επιδιώκαμε. Θέλαμε να είναι μεγαλύτερο. Ήταν το πρώτο βήμα και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με ανοιχτό πνεύμα και με τη συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων στη βάση των κοινών αρχών και του κοινού πολιτικού προγράμματος. Στόχος μας παραμένει η συγκρότηση μιας πολιτικής συμπαράταξης των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Με τις δυνάμεις αυτές έχουμε περισσότερες κοινές θέσεις και λιγότερες διαφορές. Αξίζει να ενώσουμε δυνάμεις για να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην συμπαράταξη αυτή επιδιώκουμε να πάρουν μέρος κόμματα, κινήσεις, συλλογικότητες, πρόσωπα κύρους και ενεργοί προοδευτικοί πολίτες που αποδέχονται το προγραμματικό της πλαίσιο. Μια τέτοια πολιτική συνεργασία πρέπει να ανανεώνει και να εμπλουτίζει τον προγραμματικό μας λόγο και τον τρόπο της πολιτικής μας έκφρασης. Να εκφράζει σε πολιτικές διαδικασίες και πρόσωπα την ανανέωση της πολιτικής. Να συγκροτείται με όρους ανοιχτής και δημόσιας διαβούλευσης. Να συνδέεται με όλες τις συλλογικότητες και τους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θεματικά πεδία με προοδευτική ατζέντα. Επειδή όμως είναι καλό να μην χάνουν το νόημά τους οι λέξεις, θεωρούμε λανθασμένη μια γενική συζήτηση για τη συγκρότηση του τρίτου πόλου αποσυνδεδεμένη από την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση, αποσυνδεδεμένη από την υλοποίηση προοδευτικών πολιτικών. Η προσπάθεια αυτή ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει με συλλογικότητες και πρόσωπα που παραμένουν προσκολλημένα σε μια αντίληψη συνδιαχείρισης της πολιτικής που ασκείται με τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, αυτό που απαιτείται είναι η συγκρότηση μιας ευρείας προοδευτικής πλειοψηφίας για την πραγματοποίηση της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Μιας πλειοψηφίας στην οποία μπορούν και πρέπει να πάρουν μέρος ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, οι δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, η ριζοσπαστική αριστερά. Οφείλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, να δρομολογήσουμε την επανεκκίνηση της δημοκρατικής αριστεράς, υπερβαίνοντας αντιφάσεις, αντιμετωπίζοντας ελλείμματα, καταπολεμώντας τις παθογένειες της κομματικής συγκρότησης και να στείλουμε το μήνυμα ότι το κόμμα μας είναι παρόν στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν θα συμπεριφερθούμε ως πολιτική δύναμη που αναζητεί ένθεν κακήθεν άλλους πολιτικούς φορείς για να ακουμπήσει ή να προσχωρήσει, χάνοντας επί της ουσίας την πολιτική και οργανωτική της αυτονομία. Η δημοκρατική αριστερά δεν δημιουργήθηκε το 2010 για να εκχωρηθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις το 2014. Οι λόγοι και οι αρχές της ίδρυσής της
της ίδρυσης του κόμματός μας, της Δημοκρατικής Αριστεράς, παραμένουν απολύτως επίκαιροι και σήμερα. Βασικός αξονάς μας πρέπει να είναι η αποσαφήνιση της αναλλακτικής πρότασης εξουσίας. Η δρομολόγηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής συμμαχίας στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Για να συνεχίσουμε σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Η σύγχρονη δημοκρατική, ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική και οικολογική αριστερά. Για να συμβάλλουμε σημαντικά μαζί με τους συμμάχους μας σε αυτό που έχει ανάγκη η χώρα. Ένα πρόγραμμα προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας για την προοδευτική διακυβέρνησή της. Για να μπορέσει, φίλοι και φίλες, η δημοκρατική αριστερά να ανακάμψει με δυναμική παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, είναι απαραίτητη η επαναθεμελίωση της κομματικής δομής και της λειτουργίας της. Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση της εικόνας του κόμματος, η ισχυροποίηση των συλλογικών διαδικασιών, οι δομές συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων και η εμπέδωση ενός κόμματος με ικανό αριθμό μελών και στελεχών που εργάζονται γι' αυτό και το εκπροσωπούν γνήσια. Στη σημερινή συγκυρία χρειάζεται τόλμη, συντρόφισσες και σύντροφοι, και νυφαλιότητα. Χρειάζονται συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην αναρρύθμιση και όχι στην απορρίθμιση των κομματικών λειτουργιών, που θα θέτουν σε προτεραιότητα την ολική επαναφορά της δημοκρατικής αριστεράς. Αυτό είναι το χρέος μας. Μια συντεταγμένη πορεία είναι το μείζον. Πορεία αποφασισμένη δημοκρατικά και συλλογικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, προχωράμε. Προχωράμε όλες και όλοι μαζί.